καινούρια μέρα ξεκινά, τα πάντα φωτεινά. Ο ήλιος βλέπει από ψηλά και μας χαμογελά. Η νίκη στο σχολείο της με τα άλλα τα παιδιά, μαζί και η δασκάλα τους μας λένε δυνατά. Να μάθουμε είναι σημαντικό, τον κανόνα τον εσωρούχο. Μπορείς να μιλήσεις, τίποτα μην κρύψεις. Ρώτα για να μάθεις, ποτέ μην ξεχάσεις. Όταν σου φέρει κάτι δισταγμό, ίσως και κακό. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα μυστικό. Να ενώσουμε τα χέρια μας, του κόσμου τα παιδιά, και ένα σαν θα γίνουμε, θα αλλάξουμε πολλά. Να ξέρουμε είναι σημαντικό, τον κανόνα. Όταν σου φέρει κάτι δισταγμό, ποτέ μην το κρατήσεις μυστικό. Να ξέρουμε είναι σημαντικό, τον κανόνα τον εσωρούχο. Τον κανόνα τον εσωρούχο. Γεια σου Νίκη, είσαι καλά? Καλά είμαι Βίκτορα, εσύ? Καλά είμαι, είμαι πολύ χαρούμενος. Αύριο θα πάμε εκδρομή με το σχολείο. Ναι, και εμένα μου αρέσει η εκδρομή. Βίκτορα, θα είσαι σπίτι το απόγευμα? Θέλεις να έρθω να παίξουμε? Α, ναι, να έρθεις να σου δείξω το καινούριο παιχνίδι που μου πήρε ο μπαμπάς μου. Βάζω τη στολή μου, το μαγικό καπέλο μου και γίνομαι μάγος! Wow, τέλεια! Βίκτορα, τι κάνεις φίλε μου, σπίτι πάτε? Ναι, σπίτι. Από εδώ η φίλη μου η Νίκη. Είμαστε συμμαθητές. Είναι ο αδερφός του συμμαθητή μας του... Ναι, ναι, ξέρω και πάει στο λύκειο. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Ο Βίκτορας δεν είναι το καλύτερο παιδί? Είναι, είναι. Λοιπόν, Βίκτορα, εγώ πάω σπίτι. Θα έρθω το απόγευμα να μου κάνεις τα μαγικά σου, ε? Εντάξει, Νίκη, θα σε περιμένω. Λοιπόν, φιλαράκι μου, αύριο είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο, ε? Πώς νιώθεις που μετά το καλοκαίρι θα πας στη δευτέρα τάξη του δημοτικού? Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να φτάσω στο λύκειο. Να μεγαλώσω σαν και σένα. Α, πολύ ωραία. Πολύ σύντομα θα μεγαλώσεις, θα δεις. Οπότε από σήμερα έχεις όλο το καλοκαίρι ελεύθερο. Μήπως έχεις να κάνεις κάτι για αύριο στο σχολείο? Κάτι έχω. Η δασκάλα μας είπε να μάθουμε τις ανάγκες που έχει ένα φυτό. Γιατί αύριο στην εκδρομή που θα πάμε θα δούμε πολλά φυτά. Αγοράκι μου, εσύ είσαι πολύ ξεχωριστό παιδί. Είμαι σίγουρος πως θα τα μάθεις όλα πολύ γρήγορα. Αν δεν τα ξέρεις ήδη φυσικά. Να σου πω κάτι. Δεν τα ξέρω, αλλά θα τα μάθω όλα. Αφού το ξέρω, είσαι και ο πρώτος. Ο φίλος σου θα σου τα μάθει, αφού είμαστε κολλητοί.
Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε τις ανάγκες που έχει ένα φυτό, σωστά? Ναι. Οπότε, λέω να πάμε κοντά σε εκείνο το δέντρο και να μάθουμε τα μυστικά του. Τι λες? Ναι! Τι ανάγκες λες να έχει αυτό το μεγάλο δέντρο? Για να είναι μέσα στη γη, σίγουρα έχει ανάγκη το χώμα. Μπράβο ρε φίλε, και τι άλλο? Η μαμά μου λέει ότι αυτό το δέντρο διψάει και κάθε πρωί το ποτίζει, άρα νερό. Πολύ ωραία, Βίκτορα. Βρήκες ήδη τα μισά. Για πάμε στο επόμενο. Τα περισσότερα φυτά πότε βγάζουν άνθη με πολλά χρώματα? Το χειμώνα ή την άνοιξη? Νομίζω την άνοιξη, Σωστά. Τι περισσότερο έχει την άνοιξη από το χειμώνα? Φως. Ήλιο. Είναι ο ήλιος. Ναι, τώρα έχει μείνει μόνο ένα. Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η βοήθεια είναι ότι αυτό το στοιχείο το έχουμε ανάγκη και εμείς οι άνθρωποι για την αναπνοή μας. Μα εσύ τώρα πήρες μια βαθιά ανάσα. Είναι ο αέρας. Είδες, Βίκτορα, σου το είπα ότι είσαι ο καλύτερος. Τα βρήκες όλα πολύ γρήγορα. Έλα εδώ ρε φίλε να σε κάνω μια αγκαλιά. Πάμε τώρα να τα πούμε όλα μαζί ξανά. Λοιπόν, είναι το χώμα, το νερό, ο ήλιος και ο αέρας. Είδες, Βίκτορα μου, μαζί τα καταφέραμε. Είμαστε πολύ ξεχωριστοί φίλοι και έχουμε μια πολύ δυνατή φιλία. Ναι, φίλε μου. Βίκτορα, τηλεφώνησε η Νίκη και είπε ότι έρχεται να παίξετε. Έλα να ετοιμαστείς. Εντάξει, μπαμπά. Πήγαινε και θα τα πούμε αργότερα, φιλαράκι μου. Και να θυμάσαι, είμαστε κολλητοί, οι καλύτεροι φίλοι. Ναι, Νίκη μου, πήγαινε. Wow, θα μου κάνεις φαγικό. Όσο θέλεις. Τώρα θα εξαφανίσω αυτό το κέρμα. Πλάκα κάνεις. Μπορείς να εξαφανίσεις αυτό το κέρμα? Περίμενε και θα δεις. Πρώτα θα το πάρω με το άλλο μου χέρι. Άμπρα κατάμπρα. Τώρα θα το πετάξω ψηλά και θα χαθεί. Hop. Τι λες τώρα, Βίκτορα, πού πήγε το κέρμα? Το κέρμα είναι... Όχι εδώ, Βίκτορα. Δεν θυμάσαι τι λέει ο κανόνας του εσώρουχου? Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει την περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχο. Ούτε εσύ να το επιτρέψει σε κανέναν. Σωστά, το ξέχασα. Κοίτα. Τι κάνουν εδώ τα παιδάκια μου? Ο Βίκτορας μου κάνει μαγικά και είναι πολύ καλός. Έτσι, Βίκτορα, μπράβο σου. Θέλω να τα κάνεις και σε μένα. Λοιπόν, Νίκη μου, πήρε η μαμά σου τηλέφωνο και είπε ότι πέρασε η ώρα και σε περιμένει στο σπίτι. Εντάξει, πάω τώρα. Γεια σου, Βίκτορα. Θα σε δω αύριο στην εκδρομή. Ναι, Νίκη, τα λέμε αύριο στην εκδρομή. Γεια! Έλα ρε, Βίκτορα μου. Πού ήσουν ρε φίλε? Ήμουνα στο γήπεδο της γειτονιάς και σε έψαχνα. Να, ήμουν εδώ με τη Νίκη και παίζαμε. Α, ωραία. Και μας ξέχασες εμάς τους φίλους σου, Σου έχω πει πάντως ότι είσαι κολλητός φίλος για μένα. Και τι σου έχει εδώ ο κολλητός σου? Σου έχω φέρει ένα πολύτιμο δώρο για να μην ξεχνάς ποτέ τη δυνατή μας φιλία. Αλήθεια? Αυτό είναι για μένα? Εννοείται, αφού είσαι σημαντικός για μένα. Θα το φοράς όμως? Ναι, συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα που σου άρεσε το δώρο μου, θέλω κι εγώ να μου κάνεις μια χάρη όμως. Θα μπορέσεις? Τι χάρη? Μην αγώνεσαι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά θέλω από εδώ και πέρα, ό,τι κάνουμε μεταξύ μας, το κρατάμε μυστικό και δεν το λέμε σε κανένα. Από αυτά που λένε οι κολλητοί μεταξύ τους. Ξέρεις εσύ. Τι λες? Εντάξει, δεν θα το πω.
Μου το υπόσχεσαι? Ναι. Σύμφωνοι. Κόλλα πέντε. Πρέπει να πάω σπίτι τώρα. Αύριο σχολάω νωρίς. Και θα περάσω από την εκδρομή να σε δω. Τα λέμε αύριο στην εκδρομή, φιλαράκι. Να ήταν όλα αλλιώς, να μου πιο τολμηρός. Ας μπορούσα για μια στιγμή να φανώ δυνατός. Ξέρω νιώθεις μικρός κι είναι ο φόβος εχθρός. Μη διστάσεις για ό,τι συμβεί, να μιλήσεις γι' αυτό. Σπάσε τη σιωπή και πες αυτό που σε πληγώνει τώρα. Μην αφήσεις ποτέ και κανένα να σου πει δεν είναι η ώρα. Δε φταίς εσύ, δε φταίς εσύ. Βρες την δύναμη και σπάς τη σιωπή. Να κι ο χαρούμενος ο οδηγός μας. Τα δέντρα γύρω μας γελάνε, χορεύουν. Δύο πουλάκια που μας συνοδεύουν. Μας ψιθυρίζουν κάτι σταυτή. Και εμείς φωνάζουμε με μια φωνή. Σπάσε τη σιωπή και πες αυτό που σε πληγώνει τώρα. Μην αφήσεις ποτέ και κανένα. Σπάς τη σιωπή. Παιδιά μου, φτάσαμε. Άντε, μπορείτε να κατεβείτε σιγά σιγά. Μην απομακρυνθείτε πολύ από τον εκδρομικό χώρο. Βίκτορα, τι κάνεις φίλε? Wow, τι τέλειο skateboard που έχεις. Είναι μόνο για μεγάλους, ε? Ναι φίλε, αλλά για σένα μπορεί να γίνει μια εξαίρεση. Θέλεις να έρθεις να σου δείξω 2-3 φιγούρες με το skateboard μου και να πούμε και τα δικά μας? Εντάξει, πάμε. Τώρα ήρθε η στιγμή να γίνεις μεγάλος skateboardίστας. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα που κάνουν οι μεγάλοι, φιλαράκι μου. Τέλεια! Έχεις ξανανέβει σε σανίδα? Μόνο μια φορά, αλλά δεν είμαι καλός. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Με λίγη εξάσκηση που θα κάνουμε μαζί, θα γίνεις και ο πρώτος. Θα μπορώ δηλαδή να κάνω φιγούρες? Ναι, σου λέω. Θα γίνεις και ο πρώτος. Λοιπόν, φιλαράκι μου καλό, η εκπαίδευση ξεκινάει. Τώρα θα σου δείξω ένα κόλπο που κάνουν οι μεγάλοι. Να ξέρεις ότι αν πετύχεις αυτό το κόλπο, θα γίνεις καλύτερος από όλους. Αλήθεια? Ναι, Βίκτορα. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Θέλεις να το δείξω? Ναι, θέλω. Εννοείται ότι θέλω. Ωραία. Λοιπόν, βάλε το ένα σου πόδι στη μέση του skateboard και το άλλο σου πόδι στο πίσω μέρος του skateboard, στην ουρά. Ωραία. Θέλω να πατήσεις το πίσω μέρος για να σηκωθεί η μύτη ψηλά και καπάκι βάζεις το άλλο πόδι μπροστά για να αναπηδήσει μαζί σου και το skateboard. Wow! Εγώ το έκανα αυτό! Ναι ρε φίλε, ναι!
Εσύ το έκανες, κολλητέ μου. Μαζί το κάναμε. Είσαι χαρούμενος? Πάρα πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ. Θυμάσαι που μου υποσχέθηκες ότι ό,τι κάνουμε εμείς οι κολλητοί φίλοι δεν το λέμε σε κανένα. Το κρατάμε μυστικό. Ναι, θυμάμαι. Τώρα που σου έμαθα αυτό το τέλειο κόλπο στο σκέιτ και σε βοήθησα και με τα φυτά, σου έκανα και αυτό το δώρο. Για να είμαι κι εγώ χαρούμενος. Θα με αφήσεις να σε αγγίξω στο... Όχι! Όχι! Με τίποτα! Μη με αγγίζεις εκεί που είναι το εσώρουχό μου! Κυρία, ένα παιδί του λυκείου προσπάθησε να αγγίξει το βρακάκι μου. Εντάξει, εντάξει, Βικτωρά μου, ηρέμησε, εγώ είμαι εδώ. Πες μου πρώτα όμως εσύ, πώς αντέδρασες? Αισθάνθηκα πολύ άβολα. Του έβαλα τις φωνές και έφυγα. Δεν επιτρέπεται κανείς να μ' αγγίζει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό μου. Αυτός είναι ο κανόνας του εσώρουχου. Μπράβο, Βικτωρά μου. Πολύ σωστά αντέδρασες. Μήπως το παιδί αυτό σου είπε να κρατήσεις και κάποιο μυστικό? Σου έκανε κάποιο δώρο και σου ζήτησε αντάλλαγμα γι' αυτό? Ναι. Μου είπε ότι είμαστε κολλητοί φίλοι και να μην λέω σε κανένα τι κάνουμε μεταξύ μας. Μου έκανε και αυτό το δώρο που είναι σημαντικό για τη φιλία μας, είπε. Η Νίκη όμως μου είπε ότι δεν πρέπει να κρατάω κρυφό κάποιο μυστικό αν αυτό με κάνει να μην νιώθω καλά. Γιατί αυτό δεν είναι καλό μυστικό. Μπράβο, Βικτωρά μου. Πρέπει να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό άγγιγμα, το καλό από το κακό μυστικό. Όταν κάποιος προσπαθεί να σε αγγίξει στην περιοχή που καλύπτεται από το εσώρουχό σου, πρέπει αμέσως να το πει σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Στη μαμά, στον μπαμπά, στη δασκάλα, όπως πολύ σωστά έκανες μόλις τώρα, ή σε κάποιον αστυνομικό. Πού είναι τώρα αυτό το παιδί που σε ενόχλησε? Ποιο είναι? Ήταν εκεί. Φορούσε καπελάκι και κρατούσε και ένα skateboard. Είναι ο αδελφός του συμμαθητή μας. Του... Α, κατάλαβα. Πάω αμέσως να τον βρω και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσω στους γονείς του για να διευθετήσουμε το θέμα. Θα φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ σε σένα ή σε κάποιο άλλο παιδάκι. Εσύ, Βικτωρά μου, μη φοβάσαι και μη στενοχωριέσαι. Δε φταίσαι τίποτα. Λοιπόν, μπες στο λεωφορείο τώρα με τα άλλα παιδιά και θα τα φροντίσω όλα εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκη, για όλα αυτά τα καλά που μου έμαθες. Να ξεχωρίζω το καλό από το κακό μυστικό, το καλό από το κακό άγγιγμα και τον κανόνα του εσώρουχου. Παρακαλώ, Βικτωρά μου, να θυμάσαι πάντα ότι όλα αυτά μαζί είναι το καλύτερο μυστικό του κόσμου. Είναι το μυστικό της Νίκης. Θέλετε τώρα όλοι μαζί να πούμε το αγαπημένο μας τραγουδάκι? Ναι! Όμως τη ζητάει να κρατήσει μυστικό. Η Νίκη τώρα μας το λέει να μάθουμε κι εμείς αυτό. Να αγγίξω το χεράκι, να αγγίξω το μαλάκι, να αγγίξω τη μυρτούλα, όχι όμως το Oh.
μας φωνάζει πάμε. Τα ρόστα το πετάει ψηλά, όπως το μικρό πουλάκι που κάνανε στη ζωγραφιά. Ο φίλος όμως τη ζητάει να κρατήσει μυστικό. Η Νίκη τώρα μας το λέει, να μάθουμε κι εμείς αυτό. Να αγγίξω το χεράκι, να αγγίξω το μαλάκι, να αγγίξω τη μητούλα, όχι όμως το. Όχι όμως.